πάλι μαζί. Πάλι, πάλι. Χαίρεσαι. Πάλι, πάλι. Πολύ χαίρομαι, αγαπημένη μου. Πολύ χαίρομαι. Θα κάνω μια γαμάτη εισαγωγή τώρα. Αν θες να βρεις ένα μυρμήγκι που ψάχνεις, σε μια μυρμήγκοφωλιά, αν θες να βρεις ένα μαϊτανό σε ένα μπαρ. Αν θες να βρεις έναν Ολυμπιονίκη όμως, πας εδώ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να βρούμε τη Φανή Χαλκιά. Πάμε να βρούμε τη φωλιά της Φανής Χαλκιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει ελιές. 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 Οπότε μάλλον από εδώ παίρνουν τα στεφάνια τους. Και πρέπει να είναι σίγουρα φωλιά Ολυμπιονικών εδώ πέρα. Για να δούμε. Νάτσα. Εδώ είμαστε. Μην το πηδήξω, μην το πηδήξω. Τι έγινε? Τι γίνεται? Φανή Χαλκιά, παιδιά, τη βρήκαμε. Φοβερό. Φανταστικά. Πάμε να προχωρήσουμε. Πού πάμε? Να κάνουμε ένα τετρακοσάρι. Πες τώρα, ας πούμε, είσαι στο μπαρ, εντάξει. Και θέλει να σε προσεγγίσει κάποιος. Ναι. Είναι ελεύθερος ο δρόμος ή με τεμποδίο? Πολύ σωστό, ε. Εξαρτάται, τον άνθρωπο, τώρα τι συζητάς και τι... Εντάξει ρε, ο κάθε άνθρωπος τώρα που θέλει να σε προσεγγίσει και σε γουστάρει στα επόμενα. Είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος και μιλάω πολύ εύκολα με ανθρώπους. Οπότε δεν έχει εμπόδια. Όχι, δηλαδή από το καταρχήν στο περίπτερο για τσίχλες να πάω, μπορεί να κάτσω να πιάσω μισή ώρα με τον περιπτερά κουβέντα εύκολα και το κάνω και ευχάριστα αυτό. Δεν έχω διάκριση ενώ αυτό. Με χαρά. Αν είναι αναλόγω τι μου βγάζει ο άλλος, δηλαδή εννοώ ότι πόσο θετική αύρα έχει και πόσο με καλοσύνη έρχεται και ωραίος και nice. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι, θέλω να σου πω, οπότε δεν έχω δεύτερη σκέψη σε αυτό που με προσεγγίζουν σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο, στο γήπεδο. Είναι άνθρωποι που έρχονται και μου λένε φανταστικά που σε ξέρω και που έτρεχες και έκανες και αυτό και συγχαρητήρια και κάτι με ρωτάνε σχετικά με τον αθλητισμό. Συνήθως. Σε θυμούνται ακόμα δηλαδή. 9,9. Σε θυμούνται ακόμα. Ναι. Καλό αυτό. Μπράβο. Δηλαδή, πώς σε προσεγγίζει κάποιος, ας πούμε, σαν δημοσιογράφο, σαν σερβιτόρα, σαν Ολυμπιονίκη ή σαν αεροπόρο? Τι σχέση έχει τους σερβιτόρες, μάνα μου, δεν με ξέραν οι άνθρωποι. Πρέπει να διαβάσει το βιογραφικό σου, όπως εγώ, που το ξέρω τέλεια. Έχουμε και μουσική, δεν χρειάζεται να βάλουμε στο μοντάζ. Κόρεψε λίγο. Και εδώ γράφει την ώρα και τους βαθμούς Κελσίου που είναι 30. Κόρεψε λίγο, ρε. Δεν το έχεις. Κάνει... Αυτό το διάβασα, αυτό είναι σίγουρα ότι το έχεις κάνει. Φυλακές, κάτι έχεις σε ένα πρόγραμμα εκεί πέρα. Ναι, έκανες, ναι. Τι έκανες ερωτικά. Εκεί? Γύρω τους κάτω, στον πρόγραμμα. Φοβήθηκες καθόλου? Όχι. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα, καμιά εξωτερική πανενόχληση προς εσένα? Όχι, όχι. Τίποτα. Νομίζω ότι αυτό και άμα το δείχνεις, πρέπει να το δείχνεις σε όλους τους ανθρώπους, όπως και με όλους τους ανθρώπους ισχύει. Από σένα, σε εξωτερική πανενόχληση προς αυτούς υπήρχε? Όχι, όχι, ούτε. Ούτε αυτό? Όχι, θα ήταν εντάξει, λίγο περίεργο το περιβάλλον. Πόση ώρα θα γράφουμε? Για ξαναπέστε αυτό. Πόση ώρα θα γράφουμε, λέω. Ποιος ήταν το δικό σου ένας αθλητής? Πολλά προσωπικά. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά? Η μάνα μου κάποια στιγμή θα τη συναντήσει. Πόσα χρόνια με έχει αυτή και αυτή η γυναίκα. Είχα το Λάμπρο Παπακώστα στο φωτογραφίες παντού. Στο ψυγείο, στο δωμάτιο, στο σαλόνι, στην είσοδο. Δεν το Λάμπρο. Παντού, παντού, παντού. Δεν υπήρχε κάτι. Και όταν το συνάντησα από κοντά και γνωριστήκατε, φιληθήκατε? Όχι. Αυτόγραφο το πήρε. Και μου λέει, αυτή κάνει. Έμεινε. Δεν ανταποκρίθηκα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ξαναμίλησα για μία ώρα. Αυτό που έπαθε και με εμένα το γνωριστήκαμε. Αυτό, αυτό. Το ίδιο. Εντάξει, οπότε το καταλαβαίνω. Εγώ απλά να το μεταφέρουμε και σε εσά. Εντάξει. Γκάλι, έπεσε να το αφήσουμε μετά λίγο. Γιατί ήταν ο νούμερο ένα, νομίζω, αθλητή που όλου μα όθησε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Όχι, πατουλίδα τη. Ναι. Ναι, 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 η πατουλίδα τη. Δηλαδή πέθανα. Πέθανα, βουλά. Μεγάλο μάτι αυτή τη γνωστική αθλητρία. Εντάξει. Σαφώ. Η Βούλα ξεκίνησε το drive του ελληνικού στίβου για μένα. Δεν μου λες, όταν έκανες τα 400 αυτά τέλος πάντων, ναι. Και μπαίνεις μέσα για να τρέξεις, ok? Ναι, ναι. Και θες πας τουαλέτα, κατουρίσεις με κάτι. Ναι. Τι κάνεις, ας πούμε, όταν είσαι στην προετοιμασία για να ξεκινήσεις? Έχεις φροντίσει από πριν. Είναι κάτι συμβαίνει όμως, ρε, και κάτι παθαίνεις. Μην πω τα χειρότερα, να πάθεις.
και τρέχει και δεν φτάνει. Να πάτε στο σπίτι σου, γιατί έχει και στο πάνω σου και άρα δεν έχει πια να μπει να τρέξει. Δικιά μα είναι, μ' αρέσει. Πρέπει να έχει την ψυχραιμία λοιπόν, και όταν έχει την ψυχραιμία και την αντιμετωπίζει ω φυσιολογικά, μπαίνει σε μια διαδικασία και είναι normal. Είσαι Ολυμπιακό. Είμαι φιλολυμπιακό. Γιατί... Είμαι Λάρισα εγώ βασικά. Ελά στη Λάρισα. Τώρα... Έλα η ΑΕΛ. Με την ΑΕΛ που έχετε κόλλημα όλοι εκεί πέρα. ΑΕΛ, ΑΕΛ με τη Λάρισα. ΑΕΛ, ΑΕΛ. Α την ΑΕΛ. Αφού ΑΕΛ είμαι. Ωραία. ΑΕΛ είσαι στη Λάρισα, στο τοπικό. Όχι, ΑΕΛ είμαι και στην Αθήνα. Ωραία. Είσαι ΑΕΛ. Τοπικό να παίζει εσύ. Σούπερ Λίγκα παίζουμε του χρόνου. Συγγνώμη κιόλα. Φοβερό. Να τα λέμε κι αυτά. Εσύ τι πιστεύει ότι. Καλά τον ξέρεις που μιλάει στις εκπομπές. Όταν κέρδισες το Ολυμπιακό μετάλλιο, τι πιστεύεις, ότι χάρηκε πιο πολύ γι' αυτό ή ότι είσαι Ολυμπιακός? Ότι είμαι Ολυμπιακός. Αν τρέξεις πάντως με κατούρημα, χάνεις. Δεν χάνεις. Μέσα σου δεν είναι, δεν είσαι πιο. Προφανώς. Προφανώς. Ξυρίζεσαι φουλ όταν τον τρέχεις. Παίζει ρόλο αυτό που λένε στην ταχύτητα. Κοίτα, γενικά δεν είμαι και τρεχωτή να πει και αρκούδα δεν με λες. Τούπανο! Τούπανο! Δεν έχει τίποτα. Φύση θέλω να σου πω, οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Στην Κολύμβηση το λένε αυτό, δεν θέλω να το τρέξω, μου μπερδεύει τα χρήματα. Α, να ξέρει. Ναι. Εσύ με την ποδίο, ναι. Με την ποδίο. Δεν κρατά λίγο την κάμερα, για μου πιάσει και το χέρι. Λίσα, ξεσάγει μια στο σεσάφι. Ωραία, για πε. Μιλάμε, εντάξει. Αυτό που λένε ότι όταν δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Είναι αλήθεια. Εσύ, μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ, που έχω, που είμαι, έχω πόδια με τη βούλα, που δεν έχει πιο. Εννοώ ότι τρέχω γρήγορα. Γιατί δεν βλέπω καμιά βούλα. Στα Ολυμπιακά χωριά. Ναι. Τι γινόταν, πες λίγο κανένα σκηνικό, γιατί έχω ακούσει ότι κάποιος... Ότι μπορεί να συμβεί σε ένα χώρο περιορισμένο που υπάρχουν 10.000 άνθρωποι γυμνασμένοι από 20 μέχρι 35. Τελεία. Παρτούζες. Τι άνθρωπος είσαι. Τι πλάκα κάνεις. Τι. Έτσι όπως το λες, τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα, γινόταν. Φλερτινγκ, ωραία, πάρτι. Τι να σου πω κάτι, βγαίνουν αθλητές πάρα πολλοί, αθλητές από όλο τον κόσμο. Από αυτούς τους 10.000 αθλητές, παράδειγμα που πάνε, οι 1.000 ας πούμε, πηγαίνουν για μια διάκριση. Οπότε δεν ασχολούνται με τίποτα παρά μόνο με τον αγώνα τους κτλ. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι ή μπορεί παραπάνω από 1.000 να είναι. Λοιπόν, σχεδόν η μισή επιτυχία τη είναι ότι έχουν φτάσει εκεί, οπότε περνάνε ωραία και κάνουν πάρτι. Ένας Βρετανός έχει γράψει όμως αυτό που σου είπα, ότι γίνονται παρτούζες μέσα ναρκωτικά, λέει, δεν είναι το άλλο. Ναι, γιατί αν γίνονται αυτά, να γίνουν και χόλοι πιο νίκης. Ε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Απλά να πιάσει το, να πιάσει το όριο σε κάποιο αγώνισμα. Α, και να πάω στο Ολυμπιακό χωριό. Ναι. Τέλεια. Θα μου βοηθήσει να το πιάσω. Τι να κάνει. Πρέπει να το άθλημα καταρχήν. Α, στο Στίβο θα σκελατά, στο Στίβο είναι δύσκολο άλλο. Ναι. Μήπως τελειώσαμε. Ναι. Άντε, μάνα, πάμε με κανένα καφέ, σε παρακαλώ. Να υποβράσει. Πάμε. Τα πηδάς αυτά. Αυτό είναι το κανονικό ύψος στα εμπόδια, είναι πολύ κοντά καταρχήν. Τώρα τα πηδάς μετά από τόσα χρόνια Ολυμπιονίκης. Όχι. Δεν το έχεις. Σταμάτησα. Θα κόψα τα σπορ. Εγώ τα πηδάω. Θες δείξω που είναι το 110 των ανδρών, είναι πολύ ψηλά. Τα 110 μέτρα εμπόδια ανδρών είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι εδώ. Αλήθεια. Ναι, φιλά. Δηλαδή περίμενε, ναι. Καταλαβαίνεις, πάρε φορά και παίρνω εδώ και εγώ θα κάτσω να στραβάω. Από εκεί δεν πειράζει. Όπα, από εδώ, από εδώ. Από εκεί δεν πηδάς εμπόδιο, πηδάς από εδώ, άμα το χτυπήσεις πέφτει. Από εκεί πέφτεις εσύ. Εντάξει. Αυτό πώς το πηδάς και έτσι. Άλμα εσύ ύψος, πλάκα μας κάνει. Τι είναι αυτό ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ παιδιά είμαι 1.90. Εντάξει, περίπου, μετά τα κούνια. Άντε 89. Θες να κάνουμε... Στην κάμερα τώρα να γνωστούμε καμιά φορά. Όχι, περίμενε. Μου ξεχάζεσαι το απόγευμα. Έχω μια ιδέα, έχω μια ιδέα. Μου ξεχάζεσαι το απόγευμα, άνθρωπε. Θες να κάνουμε ένα τέτοιο. Θες να κάνουμε εξτραδάκια. Όχι. Άκου θα κάνουμε. The gold bar woman is servitor. Και θα κάνουμε tour επαρχία. Είσαι από τη γελίος. Ε, είναι ειδικό. Ε, αν θέλετε να κλείσετε τη Φανή, θα πάρετε τηλέφωνο εδώ. Πάμε να μου δείξει το γυμναστήριο, άντε πάμε. Εμπες, εμπες. Εδώ είναι. Αυτός ο φίλος μου σε γουστάρει. Ισχύει. Αλήθεια σε γουστάρει. Θα κάνεις διάδρομο ή θα καρφώσεις. Θα κάνω και στην κάμερα. Άντε κάρφωσε. Κάτσε να δούμε ευριασμένοι. Κάρφωσε, κάρφωσε. Για να μαθαίνεις.
In your face. Πώς νιώθεις που καρφώνεις στον εαυτό σου? Τέλεια.